Μπες στο mylogo-t-shirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Από το πρώτο δεκάλεπτο από την αρχή του παιχνιδιού μπήκαν δηλαδή στο παιχνίδι. Μας πιέσανε με ένα zone press, πράγμα που εμείς είμαστε προετοιμασμένοι θεωρητικά, αλλά στην πράξη υπάρχει μεγάλη διαφορά από τη θεωρία στην πράξη. 13 λάθη κάναμε στο πρώτο ημίχρονο και δώσαμε την ευκαιρία στην ΑΕΛ να βάλει 16 πόντους από τα λάθη μας. Χωρίς ενέργεια, χωρίς συγκέντρωση παρουσιαστικά μέσα στο πρώτο ημίχρονο. Και φυσιολογικά η διαφορά ήταν στους 21 πόντους, 50-29. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν πολύ δύσκολο να καλύψουμε τόσο μεγάλη διαφορά, προσπαθήσαμε, αλλά στο τέλος πάλι η ΑΕΛ ήταν και στο τελευταίο πεντάλεπτο καλύτερη και διακέρδισε το παιχνίδι. Εμείς βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση βαθμολογικά. Έχουμε ένα παιχνίδι την Παρασκευή του Κυπέλλου με την ΕΘΑ. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, αν θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα καλό πρόσωπο, έστω και στο τέλος της σεζόν να καταφέρουμε. Καλησπέρα για μένα. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στο Βάνι Ισραήλ. Σίγουρα ήταν καλύτερη από εμάς σε όλο το παιχνίδι. Είμαστε των καλύτερων των περιστάσεων. Θεωρώ ότι είμαστε αδικαιολόγητοι. Όπως είναι και ο coach, δουλέψαμε όλη την εβδομάδα για το zone press και από τα πρώτα δύο λεπτά κάναμε πολλά λάθη, μας άνοιξαν τα διαφορά από το πρώτο ημίχρονο στους 20 πόντους. Αλλά όταν θέλεις να κερδίσεις ένα παιχνίδι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος όλο το παιχνίδι και να μην τα περιμένεις όλα στην τύχη. Ελπίζουμε στο επόμενο παιχνίδι και με την ΕΘΑ και με την Ομόνια να φανούμε ανώτεροι, να δείξουμε ότι είμαστε ομάδα, να φανούμε ενωμένοι και να αποφύγουμε την 8η θέση που είναι ό,τι το χειρότερο για την ομάδα. Ευχαριστώ. I don't want to talk about this game at all today. I want to pay my interest into talking to the Federation about the situation we all are in right now. I know that the Women's League have 8 teams and 6 going to the playoffs. The men's team has 8 teams and 4 going to the playoffs. So the last couple of teams, the games they are playing, more or less they are worthless. There have to be a change. If you want to bring basketball in Cyprus up to the next level, the Federation has to make some changes, in my opinion. Everybody could see that both teams have some problems, injuries, and you work in practice, you don't have 10 guys, and that's the way the games look like. And then there's no more intention to bring 100% effort because you're playing not for a goal. Second thing, I also think, my opinion, the thing with the card has to change. Basketball is a sport that needs fans, and without fans, every single game looks like a practice game. You want to bring this league to the next level, there have to be some changes, and I think this is a way now, after this game, to address this to the Federation. Thank you. First off, I'd like to say, take my hat off to Paralimi. Hard fought game. We came out and we had a game plan tonight. We executed. And that was pretty much, the solid basketball we wanted to play tonight. That's all I pretty much have to say.